Λοιπόν, επιστροφή στις παρεμβάσεις. Σας προαναγγείλαμε το πάνελ που θα έχουμε. Να δούμε σε πρώτη φάση τον κύριο Δημήτρη Καιρίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και διεθνολόγο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Και θα δούμε, νομίζω, και τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και τον κύριο Παύλο Χριστίνη. Θα δούμε τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος Αλλαγής. Για να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας με το θέμα των εργασιακών. Την Πέμπτη. Κατατίθεται αύριο στη Βουλή. Καλησπέρα και στους δύο. Σας βλέπουμε. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Αρβανίτη μαζί μας, τον Ευρωβουλευτή. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Και προλάβαν και άλλα θέματα και μπήκαν. Τι πράγμα. Εργασιακό είναι κορονίδα. Λοιπόν, κύριε Καιρίδη, θα ξεκινήσουμε από εσάς. Νομίζω ότι είναι το πρώτο νομοσχέδιο. Διορθώστε με, διορθώσει ο κ. Χριστίδης, αν κάνω λάθος. Στο οποίο είναι όλη η αντιπολίτευση απέναντί σας και την Πέμπτη που μας έρχεται έχει ΓΕΣΕ και ΑΔΔ 24 ώρη απεργία. Στην οποία μάλιστα συμμετέχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι με βάση την απόφαση του συνδικαλιστικού μας οργάνου, πρέπει να πω. Δεν μας ρώτησε κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η διαδικασία που προβλέπεται προς τον παρόν πριν αλλάξει ο νόμος. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε να μας πείτε για το νομοσχέδιο αυτό. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο είναι μια μεγάλη τομή στα εργασιακά που αναβαθμίζει την προστασία του εργαζόμενου. Η ηλεκτρονική κάρτα του εργαζόμενου είναι ένα μεγάλο έργο που θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή η ψηφιοποίηση, προκειμένου σε πραγματικό χρόνο όλοι οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν και οι υπηρεσίες του δημοσίου βεβαίως να γνωρίζουν, για να μην μπορούν να υπάρχουν παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Είναι πραγματικά ένα άλμα στο μέλλον αυτό και από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά από προστατευτικές διατάξεις, ένα πάγιο αίτημα του Κομμουνιστικού Κόμματος, η εξίσωση για παράδειγμα των εργατοτεχνητών με τους μισθωτούς, ένα αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, τον ακούγαμε τα προηγούμενο καιρό να μιλάει για αποκομματικοποίηση της επιθεώρησης εργασίας με την αναβάθμιση της σε ανεξάρτητη αρχή, βεβαίως η προστασία των πατέρων, η προστασία των τελιβεράδων, στις πλατφόρμες, στην τηλεεργασία, μια σειρά από καινούργια. Και γιατί όλοι αυτοί διαφωνούν και απεργία το σύμπαν, αφού είναι τόσο καλό το νομοσχέδιο όσο λέτε. Και άλμα στο μέλλον, το βασικό επιχείρημα, συγγνώμη Γιώργο και μιλάς, είναι, που ακούω εγώ, είναι ότι μας γυρίζει έναν αιώνα πίσω στα εργασιακά. Το ΚΚΕ που είπε ο κ. Καιρίδη, στις αφήσεις του λέει σκλάβοι, δεν θα γίνουμε σκλάβοι τον 21ο αιώνα. Καταρχάς, να σας κάνω μία πρόβλεψη ότι από τα 120 άρθρα του υποσυζήτηση νομοσχεδίου, τα 100 θα τα ψηφίσει η αντιπολίτευση. Ναι, αλλά όχι τα επίμαχα. Όχι τα επίμαχα, ναι, όμως. Τα όχι, ψηφίσει, για να τα βάλουμε σε μια σειρά λίγο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σειρά. Θα γίνει έτσι νομίζω, όπως το λέτε, αλλά τα επίμαχα, τα πολύ βαριά, τα σοβαρά, δεν τα ψηφίσει. Ναι, από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες τερατολογίες για κατάργηση του οκταώρου. Τη μια καταργείται το οκτάωρο, τη άλλη δεν πληρώνονται οι υπερορίες. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Εδώ είμαστε καλοδεχούμενοι η πολιτική μάχη για να αποδείξουμε επιτέλους ποιες είναι οι δυνάμεις του χθες και ποιες πραγματικά θέλουν την προστασία του εργαζόμενου μέσα στις νέες συνθήκες. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον Χριστίδη, λοιπόν, το κόμμα του οποίου δεν θα ψηφίσει το νομοσχέδιο αυτό. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσει τα 100 από τα 120 άρθρα, πάντως επί της αρχής φαντάζομαι δεν θα το ψηφίσει. Ναι. Δεν θα το ψηφίσουμε προφανώς, κύριε Ξενάκη, γιατί μια σειρά από τις απορριθμίσεις τις οποίες φέρει το νομοσχέδιο αυτό πράγματι πηγαίνει πολλές δεκαετίες πίσω το χώρο της εργασίας και επί της ουσίας επιστρέφει τα ζητήματα στην περίοδο την οποία είχαμε τις ατομικές συμβάσεις. Θυμίζω ότι η διευθέτηση χρόνου την οποία έρχεται και κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο τρόπος με τον οποίο την υλοποιεί, καταργεί οποιαδήποτε συλλογική προστασία του εργαζόμενου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τις τελευταίες πάρα πολλές δεκαετίες και επειδή άκουγα και το επιχείρημα ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να τα αλλάξουμε, υπάρχουν εργασιακά πλαίσια τα οποία τα ακολουθούν άλλες κυβερνήσεις συντηρητικές στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο για πάρα πολλές δεκαετίες χωρίς να τα έχουν αλλάξει. Δεύτερον, μετατρέπει σε ανεξάρτητη αρχή το ΣΕΠΕ, παίρνοντας από πάνω από την εκάστοτε κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία, την ευθύνη που έχει να προστατεύσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο τον χώρο της εργασίας. Για εμάς που είμαστε δικηγόροι και έχουμε ζήσει τη διαπραγμάτευση στο ΣΕΠΕ, ήταν η ασφάλεια του εργαζομένου έναντι του εργοδότη. Τρίτον, μπορεί οποιοδήποτε εργοδότης να απολύσει οποιονδήποτε υπάλληλο του και στη συνέχεια, αντί να οφείλει να τον επαναπροσλάβει, να του δώσει μια μικρή αποζημίωση και άντε γεια. Τέταρτον, αυξάνει πράγματι τις ώρες της υπερορίας, αλλά μειώνει τις αποδοχές. Αυτό είναι κάτι το οποίο μειώνει το κάνει την τιμή της υπερορίας. Μειώνει την τιμή της υπερορίας. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφουμε με βάση το νομοσχέδιο. Δημιουργεί λοιπόν η κυβέρνηση, αν θέλετε, ένα νέο νόμισμα. Ένα νόμισμα το οποίο το βαπτίζει ρεπό, για να πληρώνει ο εργαζόμενος τι? Τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο σε μια χώρα η οποία έχει πολύ αυξημένα ποσοστά ανεργίας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα και όπως καταλαβαίνετε αφαιρεί οποιοδήποτε επιχείρημα νομικό έχει στα χέρια του ο εργαζόμενος και μπορεί ο εργοδότης να κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Στα υπόλοιπα τα οποία αναφέρθηκε, και κλείνω με αυτό κύριε Ξενάκη, στα υπόλοιπα στα οποία αναφέρθηκε και τα οποία είπε ο κύριος Καιρίδης ότι θα ψηφίσει αντιπολίτευση. Για τους πατεράδες, για τα υπόλοιπα θα ψηφίσετε φαντάζομαι αυτά, έτσι δεν είναι? Όταν υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες αναγκάζουν την ελληνική νομοθεσία να υιοθετήσει ευρωπαϊκές οδηγίες, προφανώς αυτά είναι υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους και σε αυτή την κατάσταση θα κινηθούμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Καιρίδης θεωρεί ότι το ΚΚΕ θα ψηφίσει αυτό το οποίο υιοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ακούει το ΚΚΕ σε μια ιδιότυπη πολιτική έτσι, αποδοχή μιας πρότασης. Πάντως, κύριε Καιρίδη, επειδή είπατε για ένα άλμα στο μέλλον, διαβάζω σήμερα τον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομολόγος στο Πάντιο, και λέει ότι, γιατί το μόνο το οποίο όλοι συμφωνούν είναι ότι αυξάνονται οι υπερορίες. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ σας λέω ότι η διευθέτηση θα πάει καλά, δεν θα υπάρχει θέμα οκτάωρου κλπ. Οι υπερορίες αυξάνονται. Κάνανε οι άνθρωποι μια μελέτη και είδαν ότι θα χαθούν 17.600 έως 38.000 νέες πιθανές θέσεις εργασίας, γιατί προφανώς ο εργοδότης, και μιλάμε κυρίως για τις γραμμές παραγωγής, τα μεγάλα εργοστάσια, τις μεγάλες εταιρείες, θα φορτώσει υπερορίες. Γιατί να προσλάβει καινούριους? Δεν έχει μια λογική αυτό. Καταρχάς, επειδή αναφερθήκαμε στην Ευρώπη, δεν ξέρω πού κατατάσσει ο κύριος Χριστίδης, στη Σουηδία ή τη Δανία, να πούμε ότι εκεί υπάρχει η διευθέτηση και μάλιστα πιο πολλών ωρών από ό,τι υιοθετούμε εδώ. Επιπλέον διευθέτηση είχαμε και σήμερα. Χωρίς κατάληψη διαπραγμάτευση πάντως, κύριε Καιρίδη, να το πούμε και από το συγγνώμη σας διακόπτω, απλά αυτό είναι απαραίτητη λεπτομέρεια. Διευθέτηση υπάρχει στη χώρα μας αρκετά χρόνια, όχι με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Κύριε Χριστίδη, χαίρομαι που το λέτε. Υπάρχει λοιπόν διευθέτηση σε κάποιους κλάδους της οικονομίας μας ήδη. Αυτό επεκτείνεται, γίνεται ατομικό δικαίωμα του εργαζόμενου. Ως ατομικό δικαίωμα του εργαζόμενου, αν δεν το ξέρετε να σας το πω, υπάρχει στη Σουηδία, στη Δανία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα εδώ. Έρχεται να γίνει. Ο εργαζόμενος είναι απόλυτα προστατευμένος, να δεχθεί ή να μην το δεχθεί, και δεν μπορεί να απειληθεί από τον εργοδότη, ο οποίος, εάν προχωρήσει σε κύρωση, είναι έκθετος και υπάρχουν μια σειρά από συνέπειες που προβλέπονται στον νόμο. Άρα μπορείτε δεν μπορείτε να μου πείτε ποιες συνέπειες έχει. Κύριε Καιρίδη, με συγχωρείτε, μπορείτε να μου πείτε ποιες συνέπειες έχει ο εργοδότης? Δεν μπορεί να απολύσει αν ο εργαζόμενος δεν δεχθεί την διευθέτηση. Αυτό είναι το κεφαλαιόδες. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χριστίδη, επειδή πολύ εύκολα αναφερόμαστε στην Ευρώπη, σας λέω για να το ξέρετε και για να γίνει και μια ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή, ότι σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πολύ περισσότερες ώρες διευθέτησης από αυτές που εμείς τώρα εισάγουμε και είναι απαραίτητες. Είναι απαραίτητες γιατί οι εργαζόμενοι θέλουν να διευθετήσουν διαφορετικά τη ζωή τους, ενδεχομένως να δουλεύουν 4 μέρες την εβδομάδα και να έχουν 3ήμερη αργία αντί για 2ήμερη, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους χρειάζονται αυτή την ευελιξία, διότι πάμε σε μια νέα εποχή. Τηλεεργασία, τα βλέπετε όλα αυτά που πρέπει να προστατεύσουμε και να προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα δεν δέχομαι, κύριε Καραμέρο, ότι η πίτα είναι συγκεκριμένη. Η πίτα θα μεγαλώσει και μεγαλώνει με την ανάπτυξη. Είναι μια παλαιολιθική, επιτρέψτε μου να το πω, αντίληψη ότι υπάρχουν 1.000 ώρες εργασίας τις οποίες πρέπει να κατανείμουμε, και αν τις κατανείμουμε, κάποιοι πάρουν περισσότερες από αυτές τις ώρες, κάποιοι άλλοι δεν θα δουλέψουν. Δεν λειτουργεί έτσι η σημερινή οικονομία. Λοιπόν, βλέπετε τον κύριο Αρβανίτη. Τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, Κώστα, κύριε Αρβανίτη. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Για την ταλαιπωρία, μπλόκαραν τα Windows. Μπλόκαραν τα Windows. Λοιπόν, δεν ξέρω αν άκουγες καθόλου την κουβέντα που κάναμε, αν ακούγατε, κύριε Αρβανίτη, συγγνώμη, την κουβέντα που κάναμε τώρα. Όχι, είχα πιο πολύ το άγχος. Λοιπόν, ωραία, να τα πω εγώ λοιπόν. Ο κύριος Καιρίδης και ο κύριος Χριστίδης περιέγραψαν ο καθένας την πλευρά του το νομοσχέδιο, σαν να άκουγες για 2 διαφορετικά νομοσχέδια ήταν αυτά τα οποία άκουσες από τον κύριο Καιρίδη. Για το εργασιακό, συγγνώμη, ναι, το νομοσχέδιο. Λοιπόν, ο κύριος Καιρίδης πάντως το χαρακτήρισε άλμα στο μέλλον. και είπε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα εναρμονίζει την νομοθεσία στην εργατική με την εργατική νομοθεσία που ισχύει σε μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό, για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη, τώρα που είμαστε και τρεις εδώ πέρα. Εντάξει. Νομίζω ότι ο κύριος Καιρίδης κάνει ένα λάθος. Η Ελλάδα δεν εναρμονίζεται με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες ιδέες στο νομοσχέδιο που είναι σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό που θέλουμε να πούμε, σε ποια Ευρώπη, με ποια Ευρώπη θέλουμε να είμαστε. Όμως το εργατικό νομοσχέδιο αυτό καθεαυτό, για να σας πω, έχει πάρα πολλά και σοβαρά ζητήματα και νομίζω ότι είναι άλμα προς τον γκρεμό για την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους, καθώς μια σειρά από θέματα που και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα βλέπουμε πάρα πολύ θετικά για την αλλαγή προς το καλύτερο σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους, εδώ πάνε προς το χειρότερο. Είναι μάλλον ένα εργοδοτικό νομοσχέδιο που νομίζω ότι φωτογραφίζει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και όχι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, που είναι η κυραχοκοκαλιά της οικονομίας, αυτά τα μικρομεσαία στρώματα ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, ότι ορίζεται ρητά ότι το διάλειμμα δεν αποτελεί χρόνο εργασίας, ότι προβλέπει για πρώτη φορά διακεκριμένο ωράριο στη μερική απασχόληση, χωρίς να προβλέπει την ελάχιστη διάρκεια. Να σας πω ότι για κάθε νόμιμη υπερορία έως και 3 ώρες ημερησίας και μέχρι 150 κατά έτος, σήμερα είναι 120, προβλέπεται πως αύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ορομίσθιο. Ακόμα και επιτρέπεται εξαίρεση άδεια από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου. Ναι. Να σας πω ότι κάθε παράνομη υπερορία αμοιβή προς αυξημένη κατά 120% έρχεται καθαρά στα χέρια του εργοδότη. Να σας πω ότι δεν υπάρχει σωματείο και δεν βλέπει καθόλου η κυβέρνηση την αναγκαιότητα, μάλλον το βλέπει ως πρόβλημα, την ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όλα αυτά, ξέρετε, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που λέμε εμείς ευρωπαϊκό και χτυμένο ή τουλάχιστον ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό που σας κατηγορούν πάντως, κύριε Αρβανίτη, είναι ότι μισανοίξατε στην πόρτα στη Νέα Δημοκρατία με την ελαστικοποίηση του ωραρίου και με τη διευθέτηση χρόνου εργασίας, με το παραθυράκι μεν των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και καταρρίκει αυτό. Γι' αυτό κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορεί από τα αριστερά ότι εμείς ανοίξαμε το παραθυράκι και αυτή πήρε το γκάσμα και το άνοιξε. Κοιτάξτε. Καταρχήν, όταν έγινε αυτή η διαδικασία με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας πω, είμαστε σε μια διαδικασία εντελώς διαφορετική και προχώρησαμε σε μια διαδικασία έξω από τα μνημόνια και από τις υποχρεώσεις που έβαζαν τότε οι δεσμότες. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι και πρέπει να το ακούσει ο κ. Καιρίδης, είναι ότι ουσιαστικά καταργείται η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και καταργείται το δικαίωμα του εργαζόμενου να διαπραγματευτεί μέσω του σωματείου. Η Νέα Δημοκρατία μάλλον επανέρχεται σε μια λογική του Λάσκαρη και ο κ. Καιρίδης, και πόσο μάλλον ο κ. Χριστίνης είναι πάρα πολύ μικρή να τον θυμούνται. Εγώ είχα αρχίσει ένα δημοσιογραφό που είχε κάνει την πάλη των τάξεων, θα μας πεις τώρα, έτσι. Ναι. Την πάλη των τάξεων. Ωραία, του το είχε καταργήσει. 76-77 ήταν αυτό. Ήμασταν και εμείς μικροί ήμασταν, Κώστα, πολύ μικροί. Ναι. Το θυμάσαι. Το θυμάμαι, το άκουσα μετά. Μετά το έμαθα κι εγώ, αφού υπόθηκε. Τότε πηγαίναμε δημοτικό, αντιγυμνάσιο. Λοιπόν, είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ότι ο αδύναμος κρίκος που από τα πράγματα είναι ο εργαζόμενος και ο ισχυρός, που στην προκειμένη περίπτωση, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ο βιομήχανος, διότι περνάμε σε μια νέα φάση της εργασίας και της παραγωγικότητας, που είναι αυτό που λένε οι πλατφόρμες, το άγνωστο κεφάλαιο, ισχυρή και η άγνωστη που δεν είναι. Είναι πραγματικά έολο στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Να σας πω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κλείνω για να σας κουράσω, ότι επειδή εγώ ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος συνέταξε και πέρασε με 48-3-3 η γνωμάτευση της Επιτροπής Employment για την τεχνητή νοημοσύνη και την εργασία, τα βασικά ζητήματα που βάζουν εκεί είναι, πρώτον, ο άνθρωπος πάνω από τον αλγόριθμο, είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το 8ωρο και μείωση του 8ωρου υπέρ των εργαζομένων και φυσικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλο αυτό το θέμα την έχει το σωματείο και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγγνώμη, για να βάλουμε έτσι μια σειρά συζήτηση, εγώ να πάω στον κύριο Καιρίδη, επειδή δεν θα το θυμάται ενδεχομένως, θα το έχει ακούσει όμως σίγουρα ο κύριος Καιρίδης για την πάλη των τάξεων. Εδώ ακούσα ότι σας είπα ότι ουσιαστικά κάνετε αυτό που έκανε πριν 40 χρόνια ένας υπουργός εργασίας τότε, αείμνηστος τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ότι είπε ότι καταργήθηκε η πάλη των τάξεων του Μάρξ και του Έγκελς. Λοιπόν, καταργήσατε την πάλη των τάξεων. Για πέστε μας λοιπόν, γιατί είναι σαν να μιλάτε για άλλα νομοσχέδια εδώ. Και για άλμα στον κρεμό, μίλησε ο κ. Αρβανίτης. Όταν μας έλεγε ο κ. Καιρίδης, άλμα στο μέλλον, άλμα στον κρεμό. Καταρχάς για την ιστορία να πούμε ότι η πρώτη κυβέρνηση Καραμαλή τότε είχε κατηγορηθεί για σοσιαλμανία, έτσι. Βεβαίως κάποιοι είχαν βρει το εφιολόγημα με τον τότε Υπουργό Εργασίας Λάσκαρη για να πούν τα γνωστά, τα οποία επαναλαμβάνουν έκτοτε εδώ και 40 χρόνια. Πρόκειται για μία, πώς να το πούμε, καθήλωση στη δεκαετία του 70, του 60 και πιο πριν. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ο κύριος Αρβανίτης. 150 ώρες, ήταν 120, έγιναν 150. Να του πω μόνο ότι σε πολλές σκανδιναβικές χώρες που δεν μπορεί να τις πει ούτε νεοφιλελεύθερες, ούτε φασίζουσες, υπάρχουν ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και εθνικές συλλογικές συμβάσεις, κύριε Καιρίδη. Ναι, θα έρθω και σε αυτό. Μιλάω τώρα για τις υπερορίες με τον νόμο, όπως τις προβλέπει... αν θέλετε, όπως τις προβλέπει ο Σουηδικός νόμος, έτσι. Λοιπόν, στη Σουηδία, λοιπόν, ο Σουηδικός νόμος προβλέπει 200 ώρες. Σε άλλες σκανδιναβικές χώρες, ακόμα περισσότερο. Ερχόμαστε εμείς και βάζουμε στο μέσο όρο που υπάρχει περίπου στην Ευρώπη το 150. Άλλωστε, οι εργοδοτικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει μια σειρά από προβλέψεις τις οποίες εισάγει το νομοσχέδιο, έτσι δεν είναι? Την εξίσωση των εργατοτεχνητών με τους μισθωτούς, τις αυξημένες άδειες, την προστασία στην τηλεργασία και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η ελληνική οικονομία και ο Έλληνας εργαζόμενος χρειάζεται ο μεν τις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις των εργαζόμενων για να πάμε μπροστά. Για να έχουμε επενδύσεις, για να έχουμε ανάπτυξη, για να μπορέσει ο εργαζόμενος να έχει ευκαιρίες και κύρος, θα πρέπει να μειώσουμε φυσικά την ανεργία. Όλα τα άλλα είναι μπλα μπλα, είναι λόγια του αέρα και δεν συνάδουν με το 2021. Η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μεταρρυθμιστικά. Δεν ήρθαμε εδώ για να επαναλάβουμε το κακό χθες. Ήρθαμε για να κάνουμε το μες και το προβούμε και στα εργασιακά. Να σας ρωτήσω, είναι μεταρρύθμιση να μην θεωρούνται ώρες δουλειάς οι εκπαιδευτικές εκδρομές για τους εκπαιδευτικούς στον ιδιωτικό τομέα? Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεστε. Ξέρετε όμως, επειδή το νομοσχέδιο δεν το έχουν γράψει τυχαία. Δεν το έχουν γράψει τυχαία. Και δεν το γράφει πάντα και ο πολιτικός προστάμενος, το εγκρίνει όμως. Το έχουν γράψει άνθρωποι που ξέρουν τι γίνεται στην αγορά. Και είναι χειρουργικά, τα χτυπήματα σε συγκεκριμένους τομείς. Και το έχει γράψει μια κυβέρνηση με ευρεία λαϊκή αποδοχή, που αυτοαποκαλείται η μεγάλη λαϊκή παράταξη της πατρίδας μας. Την ψηφίζουν εργαζόμενοι, την ψηφίζουν μικροεπαγγελματίες, την ψηφίζουν, δεν την ψηφίζουν μόνο οι βιομήχανοι, δεν θα έπαιρνε το 40% με τους βιομήχανους και ούτε συνομωτούμε. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά άμα προσέξτε, άμα βλέπεις τη γειτονιά του, 54% πάνω αντικειμενική αξία, το 8ωρο-10ωρο, 30.000 μαθητές εκτός ΑΕΗ. Σιγά σιγά θα τους χάσετε. Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να λέτε σε κάθε ότι είμαστε μια χαρά και προχωράμε. Εγώ με ενδιαφέρον θα δω την υπεράσπιση της Μικόνου και των υπόλοιπων τουριστικών περιοχών όπου έχουμε αύξηση. Συγγνώμη, κύριε Καιρίδη, ακούστε. Αυτό το χιούμορ το καταλαβαίνω και είναι πολύ ωραίο σαν χιούμορ, αλλά δεν θα το συμμερίζονται ούτε στο Μαρούσι, ούτε στο Χαλάνδρι, που είναι και η περιφέρειά σας, που αυξήθηκαν αντικειμενικές αξίες 54%. Κύριε Καραμέρο, έχουμε πρώτον να συμφωνήσουμε σε μερικά. Όχι, σε αυτό θέλω να μου πείτε, γιατί είπατε για τη Μύκονο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να το πω για να ακουστεί. Δεν αυξάνεται το βάρος του ένφια. Ό,τι είχαμε προϋπολογίσει, αυτό θα εισπράξουμε. Πώς θα γίνει, υπάρχει αφού αυτό θα είναι οριζόντιο, θα είναι 11% μείωση. Εγώ που θα ανέβει 54% η αξία στη γειτονιά μου, το 11% πώς με καλύπτει? Αν θα ακουστώ κιόλας, κύριε Καραμέρο. Ναι, δεν θα σας διακόψω. Λέω λοιπόν τούτο. Υπάρχει μια αυξομοίωση των αντικειμενικών, ώστε να συνάδουν με τις εμπορικές και μια δικαιότερη κατανομή του ίδιου φορολογικού βάρους. Εγώ δεν σκοπεύω να το εμπορευτώ το σπίτι μου, κύριε Καιρίδη. Το αγόρασα προκρίσεις, μειώθηκαν τα εισοδήματά μου και έρχεστε τώρα και το χαρατσώνετε 54%. Και για τη μεσαία τάξη σας λέω τώρα. Αξία του δίνει, δεν το χαράτσονι. Αξία, εγώ δεν θέλω να πουλήσω, αδερφέ μου. Θέλω να μένω μέσα χωρίς να πληρώνω τα μαλλιωτή βαλά μου. Δεν το χαράτσονι, όπως το πες, λέω ότι του δίνει. Δεν έχουν όλοι 5 σπίτια. 70 εκατομμύρια, κάνει 100 τώρα. Αυτό λέω. Καλός, κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Το χρωστάει στην τράπεζα, βες. Δεν τα ξέρεις τώρα πώς είναι. Θα στα δώσουν πίσω. Κύριε Καιρίδη, για να πάμε στον κύριο Χριστίδη και να συνεχίσουμε. Ναι, αλλά εγώ έχω διακοπεί πάρα πολλές φορές. Λέω ότι το ελληνικό δημόσιο δεν θα εισπράξει περισσότερα. Θα ανακατανείμει το φορολογικό βάρος ώστε να είναι δικαιότερο, ώστε να συνάδει με τις εμπορικές τιμές και κάποιες περιοχές όπου αυξήθηκαν οι εμπορικές τιμές να πληρώσουν παραπάνω και κάποιες όπου μειώθηκαν, και είναι πάρα πολλές αυτές, να πληρώσουν λιγότερο. Είναι και αυτό μια τομή στον εξορθολογισμό. Διευρύνουμε τη φορολογική βάση χωρίς να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα, τα κατανέμουμε πιο δίκαια. Περί αυτού πρόκειται. Εάν αυξάναμε τον ένφια και από 3 δις παρακάτι τον πηγαίναμε στα 4, να μου το προσάπτατε. Άλλωστε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μείωσε τον ένφια τα τελευταία 2 χρόνια και θα τον μειώσει κι άλλο μέσα στο 2021. Μάλιστα, λοιπόν. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Λοιπόν, επειδή... Άρα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Συγγνώμη, το θέμα τώρα όμως, αλλάξαμε το θέμα. Τώρα πρέπει να έχει μια συνέχεια. Αυτό δεν γίνεται αλλιώς. Αν κάποιος θέλει να μεταφέρει το σπίτι του, να το μεταβιβάζει στο παιδί του ή να το πουλήσει κάπου, θα εισπράξει το δημόσιο γιατί ο φόρος θα είναι υψηλότερος. Έτσι δεν είναι? Και τα δημοτικά τέλη. Ναι, και θα πρέπει να πληρώσει περισσότερο αν έχει ανεβεί η εμπορική τιμή. Έχουν μείνει καθυλωμένες. Έχουμε περιοχές τουριστικές, όπως την Μύκονο, ξεκάθαρο το παράδειγμα, όπου οι τιμές είχαν μείνει πάρα πολύ κάτω. Εάν τώρα θέλουν κάποιοι να υπερασπιστούν αυτό και να μην υπερασπιστούν τη μείωση που κάνουν στη Φλόρινα, στο Περιστέρι, σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, είναι δικαίωμά τους. Είναι λοιπόν, και αυτό στα πλαίσια μιας. Θα ακούσουμε τώρα και τον Γιώργο Χριστίδη και κυρία Ροή, θα έρθουμε και σε εσάς. Μισό λεπτό για να ακούσουμε τον Γιώργο Χριστίδη. Εγώ ένα λεπτό θέλω μόνο, γιατί αν την καλοκαιρία ζητάω συγγνώμη από τον κύριο Χριστίδη, για να πω 2 έτσι πράγματα για το εργατικό, γιατί όπως είπε ο κ. Καιρίδης, είμαστε χθες και να μείνουν στους εργαζόμενους και σε εσάς 2 βασικά θέματα. Ακούστε. Καταργείται υποχρέωση επαναπρόσληψης του εργαζομένου σε αυτό το νομοσχέδιο. Δεύτερον, το θυμάστε. Για την τελεργασία προβλέπατε έγγραφη συμφωνία μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μιλάμε δηλαδή ότι εδώ φεύγει ουσιαστικά αυτό που ξέραμε ή αυτό που έπρεπε να κάνουμε ακόμα καλύτερο, που είναι η συλλογική διαπραγμάτευση. Και ένα πολύ σημαντικό είναι ότι σε γενικές γραμμές αυτό που φέρνει είναι χάνω λεφτά, παίρνω ρεπό. Είπε πολύ σωστά και ο Τζακαλώτος, να δώσουμε ρεπό στους δανειστές και όπου χρωστάει η χώρα, για να είμαστε μια χαρά και να λοιπόν, φύγει το δημόσιο χρέος. Είναι πραγματικά προβληματικό, όχι προβληματικό, είναι χθες αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ πιστεύω ότι εδώ δεν θα τα πάει καλά η κυβέρνηση, θα πέσει το νομοσχέδιο αυτό. Και αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση είναι να το αποσύρει, όχι να το αλλάξει. Αυτό το πράγμα δεν διορθώνεται, πραγματικά. Αυτό λοιπόν, να σας πω. Λοιπόν, μισό, για να το κλείσουμε αυτό και να κλείσουμε με όλους, κύριε Χριστίδη, μια κουβέντα και από εσάς να ακούσουμε για το θέμα αυτό. Για το εργασιακό και πάμε μετά στι αντικειμενικές αξίες. Έχω και εγώ κάποια άποψη, να την πω και εγώ, αλλά ακούσουμε και Χριστίδη για τα εργασιακά. Κύριε Ξενάκη, πολύ καθαρές κουβέντες. Κατά την άποψή μας, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Θα πέσει, λέει ο κ. Αρβανίτης. Δηλαδή δεν θα λειτουργήσει ουσιαστικά. Αυτό λέει. Δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό λέει. Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο φωτογραφίζει, εμφανίζει προς όλη την ελληνική κοινωνία το τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία για το χώρο εργασίας. Αυτά τα οποία υπόθηκαν προηγουμένως, τα επανέλαβε και ο κύριος Αρβανίτης, απελευθερώνουν επί της ουσίας τους εργοδότες να κάνουν ό,τι θέλουν με τους εργαζόμενους. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα και ο κύριος Καιρίδης, ο οποίος είναι έμπειρος τηλεοπτικός, δεν μπορεί να το αρνηθεί και δεν μπορεί να το αρνηθεί και κανένας από τη Νέα Δημοκρατία, διότι έχουν διαβάσει τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοθέτημα και όσο και αν θέλουν να το εμφανίσουν ως κάτι όμορφο, στην πραγματικότητα είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο, ειδικά, και αυτό εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, για το χώρο της ιδιωτικής οικονομίας. Διότι εδώ μιλάμε για όσους τα τελευταία 11 χρόνια έχουν υποστεί τεράστια προβλήματα και σε επίπεδο συνθηκών εργασίας και σε επίπεδο αμοιβών. Και ενώ ο κύριος Καιρίδης έχει ακούσει τον κύριο Χατζηδάκη να λέει ότι θα εφαρμόσουμε την ψηφιακή κάρτα πιλωτικά, άρα μπορεί αυτό να εφαρμοστεί πλήρως μετά από 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια, γιατί έχει ψηφιστεί για πρώτη φορά το 2010 και το λέει πάλι ο κύριος Χατζηδάκης ότι θα εφαρμοστεί πιλωτικά, έρχεται τώρα και τι λέει ο κύριος Καιρίδης? Θα κάνει ψηφιακή κάρτα. Για να είμαστε ακριβείς. Αυτό που είπε ο κύριος Χατζηδάκης είπε για σταδιακή υλοποίηση της κάρτας. Λοιπόν, σταδιακή λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν το σταδιακό δεν εγγυάται σε κανέναν, κύριε Ελευθέρογλου, ότι με το που θα μπαίνει μέσα θα καταγράφονται οι ώρες εργασίας. Και προφανώς απελευθερώνονται οι απολύσεις που δεν έχει κανένας το δικαίωμα να επαναπροσλάβει. Τα είπαμε και στην αρχή. Λοιπόν, για να μην το ξαναπούμε, επιτρέψτε μου, κύριε Ξενάκη, για να κλείσουμε αυτό, να πάμε στα υπόλοιπα. Ναι, πέστε για αυτό που μια φράση όσον αφορά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι ευάλωτοι δανειολήπτες είναι όσων η περιουσία φτάνει 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση να προστατεύσει μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών αυτά ακριβώς τα νοικοκυριά. Μισό λεπτό, για να το καταλάβω. Ότι... Εσείς δηλαδή δεν διαφωνείτε με την ουσία, εννοώ με την αύξηση, η οποία, να το πούμε, προέκυψε όχι από μια κυβερνητική απόφαση, αλλά από μια απόφαση η οποία λήφθη μετά από εισηγήσεις εκτιμητών, έτσι από ό,τι μας είπανε. Ήταν μνημονιακή υποχρέωση, η οποία δεν υλοποιήθηκε και εδώ που τα λέμε, γιατί ελληνικά ξέρετε όλοι καλύτερα από μένα ενδεχομένως, όλοι ξέρουμε καλούς ελληνικά. Αντικειμενική αξία είναι, θα πει αντικειμενική αξία. Αυτό που ήταν μέχρι τώρα στις πιο πολλές περιπτώσεις δεν ήταν αντικειμενική αξία, ήταν ένα πράγμα το οποίο αποφασίστηκε με κριτήρια, πολιτικά κριτήρια. Για να τα πούμε έτσι. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ξανά και ξανά. Λέτε δεν διαφωνείτε, απλώς λέτε να ληφθούν υπόψη άνθρωποι. Δεν πρέπει οι ευάλωτοι να είναι τα θύματα των αυξήσεων. Και οφείλει η κυβέρνηση να εγγυηθεί ότι θα ενισχύσουν αυτές οι αλλαγές στη διαπραγματευτική ισχύ των οφειλετών και όχι των πιστωτών. Γιατί με αυτά τα οποία κάνει η κυβέρνηση ενδέχεται να έρθει σε ισχυρότερη θέση ο πιστωτής. Λοιπόν, να ζητήσω κάτι από τον κύριο Καιρίδη, να ακούσουμε τον κύριο Αρβανίτη για την άποψή του για το θέμα αυτό, αν θέλει να πει κάτι για τις αντικειμενικές αξίες, και μετά να απαντήσει συνολικά ο κύριος Καιρίδης. Κύριε Αρβανίτη, θέλετε να πείτε κάτι για το θέμα των αντικειμενικών αξιών? Εντάξει, θα συμπληρώσω αυτό που λέει ο κύριος Χριστίνης μόνο δύο πράγματα, ότι κατά την άποψή μου εδώ μιλάμε για γενικευμένες αυξήσεις στη φορολογία για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Αυτό βλέπω εγώ. Μιλάμε για αυξήσεις που κατά μέσο όρο είναι από 19,5% μέχρι 55% των ζωνών στο σύνολο της επικράτειας. Ενώ κατά τη γνώμη μου οι επιμέρους αυξήσεις που προκύπτουν είναι ακόμα μεγαλύτερες. Μάλιστα τα πράγματα αυτά είναι ακόμα χειρότερα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς η αύξηση των αντικειμενικών νομίζω ότι συμπαρασύρει πάνω από 20 φόρους. Δηλαδή, ελάχιστο τερματικό εισόδημα, από εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου 3% επί της αντικειμενικής αξίας, τερματικό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης, ενέμφυα κτλ. Ξέρετε, αυτό σε συνδυασμό, και κλείνω με αυτό, ναι. Αυτό σε συνδυασμό ότι η πρώτη κατοικία των ανθρώπων πια βγαίνει στο σφυρί. Δεν ξέρω αν, νομίζω ότι στα μεσαία στρώματα είμαστε όλοι, μιλάμε με ανθρώπους, όλοι έχουν μια τεράστια αγωνία, ότι χάνουν το σπίτι τους, δεν μπορούν να... Ήθελα να σας πω ότι το ζυγίζω κιόλας αν πρέπει. Τη στιγμή που η δημοσιογραφική κοινότητα θρηνεί ακόμα το θάνατο του Γιώργου Καραϊβάζ, ναι, η οικογένειά του κινδυνεύει να χάσει το σπίτι από την Τράπεζα Πειραιώς. Ναι, δεν το ήξερα αυτό, το ακούω τώρα. Εδώ δεν είναι απλώς μια αναφορά, είναι ότι σε ένα κομμάτι πρέπει κάτι να κάνουμε για να πάρθει και μια απόφαση κυβερνητική και μια πρωτοβουλία για αυτό το θύμα της δημοσιογραφικής κοινότητας, αλλά παραλλήλως είναι και ένα δράμα χιλιάδων ανθρώπων που βέβαιως δεν έχασαν τον άνθρωπό τους, αλλά κινδυνεύουν τα σπίτια τους. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να σας πω. Λοιπόν, για να ακούσουμε, κύριε Καιρίδη. Αυτό που σας είπα για τον Γιώργο είναι με τα λόγου γνώσεως. Ναι, ναι, προφανώς, αλίμονο προς Θεού. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Καιρίδη, να ακούσουμε την άποψή σας, και μας βάζει και στο θέμα των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, που είναι ένα θέμα που καθημερινά στα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε είναι ζήτημα που απασχολεί κόσμο. Καταρχάς να πούμε ότι μέχρι σήμερα είχαμε το 85% της επικράτειας καλυμμένο με αντικειμενικές. Τώρα το ανεβάζουμε στο 98%. Άρα σχεδόν σε όλη την επικράτεια θα έχουμε αντικειμενικές τιμές, ώστε να φύγουμε από την όποια αυθαιρεσία της φορολογικής αρχής. Αυτό είναι το μη, αυτό είναι θετικό. Ναι. Από εκεί και πέρα την τελευταία δεκαετία ζήσαμε μια τεράστια ανακατανομή της αξίας των ακινήτων. Κάποιες λόγω της τουριστικής έκρηξης πετάχτηκαν πολύ μπροστά, κάποιες λόγω της οικονομικής κρίσης έμειναν καθυλωμένες και πήγαν προς τα πίσω. Πρέπει λοιπόν να γίνει η διόρθωση. Δεν μπορεί μια βίλα στη Μύκονο να πληρώνει τον ίδιο ένφια με ένα διάρρη στο Χαλάνδρι. Αυτό το θεωρώ εγώ άδικο, και θα ήθελα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνδράμουν σε αυτόν τον εξορθολογισμό. Άλλωστε, το είπαμε και το ξαναείπαμε, ότι ο ένφια παραμένει ίδιος, μειώθηκε τα τελευταία 2 χρόνια, θα μειωθεί και άλλο. Δεν πρόκειται για φοροεπιδρομή όπως είχαμε στο παρελθόν, αλλά για δικαιοσύνη και διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ώστε περισσότεροι να πληρώνουν λιγότερο και να έχουμε το ίδιο τελικό. Πάντως το Χαλάνδρι αυξήθηκε 52% μεσοταθμικά η αντικειμενική αξία. Λοιπόν, πιάνετε κάποιες περιοχές, σε κάποιες άλλες έχουν πέσει. Δεν ξέρω για το Χαλάνδρη συγκεκριμένα, κύριε Καραμέρα, να το δούμε από αυτό. Από 1.250 ευρώ μεσοταθμικά πήγε στα 1.900 ευρώ, ναι. 52%. Σας λέω ότι επειδή θα πέσει και ο έμφυα κι άλλο, θα πέσει και φέτος, όπως τον ρίξαμε μόλις γίναμε εξουσία το πρώτο μέτρο το 19, η επιβάρυνση θα είναι λιγότερη εν τέλει. Μήπως... Από εκεί και πέρα, ναι. Μας είπε ο κύριος Χριστίδης για την κάρτα. Η κάρτα... δεν δεσμεύει. Η κάρτα ηλεκτρονική, που είναι μια μεγάλη τομή, την οποία την είχαμε ψηφίσει στο παρελθόν, δεν την εφαρμόσαμε. Τώρα την εφαρμόζουμε πάρα πολύ γρήγορα, με τη γνωστή ταχύτητα ψηφιοποίησης που διακρίνει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι? Δεν δεσμεύει τον εργοδότη να μην μπορεί να κάνει ό,τι από θέλει. Πού? Επιτέλους θα μπορέσουμε να είστε στα κάκια της κάρτας. Αυτό το πράγμα λίγο είναι λίγο ενοχλητικό. Είστε πάντα θυμωμένος, εξοργισμένος και χθες ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης νομίζω έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το κομμάτι της ψηφιακής πολιτικής. Ξέρετε, η χώρα εκκινήτο. Ακριβώς. Και στο κομμάτι της ψηφιακής πολιτικής. Πράγματα δηλαδή. Επειδή έχουμε μεγάλη ευπρέπεια, σας άκουσα. Μην μας μαλώνετε, κύριε Καιρίδη. Δεν σας μαλώνω, μακριά από μένα και μ' αρέσει αυτός ο διάλογος. Αλλά επειδή είναι μονομερής. Με τα καλά του. Ναι, ακούστε με. Το κράτος με τα καλά του και με τα κακά του και με τα δυσάρεστά του έχει μία συνέχεια. Τα δυσάρεστα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα καλά τα γεύεται η δημοκρατία. Δεν ξεκίνησε η ελληνική δημοκρατία το 2019 με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με εσάς. Είχε και άλλα πράγματα. Δηλαδή η ψηφιακή πολιτική προχωρούσε έτσι κι αλλιώς και με την προηγούμενη κυβέρνηση και χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ, ευρωπαϊκά κονδύλια, είχαν χαθεί και είχαν φαγωθεί, κύριε Καιρίδη, από τις δικές σας κυβερνήσεις. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι μια σειρά από προγράμματα, θέσεις, στάσεις είχαν ήδη γίνει. Δεν ιδρύθηκε η χώρα τώρα, ούτε γίναμε σοβαροί πολίτες, όπως μας είπε στο πρώτο διάγγελμα της πανδημίας ο κ. Μητσοτάκης το Μάρτιο, 3 μήνες μετά, ότι τώρα γίναμε άνθρωποι ουσιαστικά. Δεν γίναμε τώρα. Επειδή ο κ. Αρβανίτης με προκαλεί. Και προχωράνε η δημοκρατία. Και σκάβει τον λάκκο του. Είναι άλλο λοιπόν η δημοκρατία και άλλο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δυστυχώς. Είναι προφανές. Μακριά από μένα η ταύτιση κόμματος και κράτους. Αυτό άλλοι τα κάναν και τα κάναν συνήθως ιστορικά στην αριστερά. Εμείς είμαστε της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κύριε Αρβανίτη, και δεν δέχομαι τέτοιου τύπου μαθήματα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Καιρίδη, προσέξτε κάτι. 4,5 χρόνια, κύριε Αρβανίτη, η αριστερά κυβέρνηση. Μπορείτε να πείτε συγκεκριμένα τα κόμματα που εννοείτε για να γίνει εδώ πάρτι κανονικό, ναι. Ο κύριος Χριστίδης. Θα σας πω αμέσως. Παραλάβαμε λιγότερο από 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο το 2019. Καλά, αφού έγινε η πανδημία, κύριε Καιρίδη. Έγινε η πανδημία και ξανά ο Κοιτάξτε. Έχω δεχτεί τη μια διακοπή μετά την άλλη. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε, παρακαλώ. Κύριε Αρβανίτη, να τον ακούσουμε. Αλλά επιτέλους να σταυρώσω μια κουβέντα. Ναι, κύριε Αρβανίτη, διότι χάνεται ο ηρμός. Και μπορεί να είμαι έμπειρος τηλεοπτικά, όπως με εκθήνες. Έμπειροι είστε όλοι τηλεοπτικά, εμπειρότατοι είστε όλοι. Εντάξει, ο Κώστας είναι λίγο πιο έμπειρος, αλλά έμπειροι είστε όλοι. Για συνεχίστε. Πήραμε λιγότερο από 1 εκατομμύριο ηλεκτρονικές συναλλαγές με το δημόσιο το 19 και τις εκτοξεύσαμε σε λιγότερο από 2 χρόνια στα 100 εκατομμύρια. Αν αυτό δεν είναι επανάσταση στην ψηφιοποίηση, και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, βεβαίως, και έχουμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανόρθωσης για τα οποία εμείς πολεμήσαμε και τα κερδίσαμε στην Ευρώπη για να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Δεν σας είπα μόνοι μας, κύριε Αρβανίτη, αλλά ήταν βασική μάχη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έφερε την Πεντικελίνη. Από εκεί και πέρα θέλω λίγο και τελειώνω με αυτό. Δεν είναι δυνατόν μονίμως να ψευδολογούμε σε αυτόν τον τόπο για αντιπολιτευτικούς λόγους. Δεν καταργείται το οκτάωρο. Δεν καταργείται η απεργία. Είναι τρομερό και δυσάφλιο από την πλευρά της αντιπολίτευσης να λέγονται τέτοια ψεύδη και τέτοιες ανοησίες. Τελείω. Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, μισό λεπτό, γιατί είμαστε τρεις στην κουβέντα, είστε τρεις στην κουβέντα εδώ. Να ακούσουμε και εσάς. Ακούτε, είναι τρισάθλιο, είναι βρωμερό. Ξαναγυρνάμε στο εργασιακό, βέβαια. Εντάξει. Εγώ να σας πω κάτι, επειδή και ως Πασόκ έχω συνηθίσει από τη Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί βέλη τοξικά εναντίον των κυβερνήσεων του Γιώργου Παπανδρέου το 2009, 2010, 2011 για τρισάθλια, μνημόνια και το καθεξής, και μετά είχαμε ζάπια Όχι μόνο, κύριε Χριστίδη, και του Ανδρέα Παπανδρέου θέλω να σας πω, διότι η Νέα Δημοκρατία στο εργασιακό νομοσχέδιο μας φέρνει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Επειδή λέγατε ότι η αριστερά κυβέρνησε 4 χρόνια και δεν θέλω να δημιουργήσω περίπου συνειρμούς και στον κύριο Καιρίδη για το τι έγινε το 1981, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να νιώθουν άσχημα για αυτό το οποίο κάνανε από το 1981 μέχρι το 2000. Δεν πάνε αγκαλιά με τη Σοφία. Αφήστε με να το πω. Λέω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι το 2010 έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι προδοτικό κόμμα, ξαφνικά ανακάλυψαν στα στελέχη του τους μεγάλες σωτήρες της ψηφιακής πολιτικής ή άλλων πολιτικών. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, το οποίο το απευθύνω προς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας για να ξέρουν τι θα ψηφίσουν την επόμενη φορά. Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να κρύβονται άνθρωποι που μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και στο κίνημα αλλαγής. Γιατί θα θυμηθούν και τον Χρυσοχοΐδη. Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο είναι τώρα το κρίσιμο και το χρήσιμο. Τον κύριο Σπρίτσι μπορούμε να θυμηθούμε, κύριε Αρβανίτη, τον κύριο Κεδίκο Γλουεσχά. Έχουμε πολλούς υπουργούς. Πολλά στελέχη έχετε μοιράσει. Γι' αυτό λοιπόν, το Πασόκ είναι παντού. Συγγνώμη, κύριε Χριστίνη, με συγχωρείτε, αλλά επειδή πραγματικά εδώ δίνει πάσα ο Νίκος Ελευθερόγλου, δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες, Νίκο, είπε για τον κύριο Χρυσοχοΐδη και είναι μείζον θέμα αυτές τις, το διάστημα, το κομμάτι της ασφάλειας. Αν προλαβαίνουμε να πούμε και δύο κουβέντες γι' αυτό, αν θέλετε. Ναι, βεβαίως θα πω. Ναι. Η ουσία, γιατί θέλω να το κλείσω, να πούμε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και αναφέρομαι στο εργασιακό, δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Αυτό πρέπει να υπερασπίζονται οι βουλευτές της, όχι να παρουσιάζουν μια άλλη πραγματικότητα. Και αυτό θα είναι και ένα πεδίο σύγκρουσης και ιδεολογικό και αξιακό και πολιτικό, το οποίο κατά την άποψή μας είναι και κάτι ενδιαφέρον στη δημοκρατία μας, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργεί, με διαφορετικές απόψεις και επιχειρήματα. Εμείς δεν πιστεύουμε στην ατομική σύμβαση, δεν πιστεύουμε ότι ο εργαζόμενος από μόνος του μπορεί να προστατευτεί απέναντι στον εργοδότη. Δεν το πίστευε και η Νέα Δημοκρατία κάποτε, τώρα το πιστεύει. Γιατί έχει ξαναφέρει και εργασιακά νομοσχέδια η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα μου λένε μόλις τώρα ότι ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Δυστυχώς, γιατί η κουβέντα είναι πάρα πολύ ευχάριστη μαζί σας. Δεν θα προλάβουμε για την ασφάλεια να κουβεντιάσουμε. Θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά πρέπει να τοποθετεί και τρεις. Και δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Πάντως να σας πω, μια ατάκα μπορούμε να πούμε. Βεβαίως, μια ατάκα ο καθένας μπορεί να πει. Ναι. Η ασφάλεια του πολίτη είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία. Ασφάλεια του πολίτη είναι ότι πρέπει ο πολίτης να νιώθει ασφαλής και όχι με τον κλόπ πάνω στο κεφάλι του στη διαδήλωση. Ο κ. Χρυσοχοΐδης και η Νέα Δημοκρατία επέμβει ουσιαστικά στην αστυνομία των πανεπιστημίων, στην αστυνομία με τα ΜΑΤ, με την ΟΔΟ, όπως τη λέει τη νέα ομάδα ο κ. Χρυσοχοΐδης, με την ομάδα ΔΕΛΤΑ και ούτω καθεξής, σε μια αστυνομία καταστολής. Και η χώρα, και τελευταίο είναι αυτό, πρέπει να σας πω ότι είχε αύξηση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το 19. Νομίζω τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό να δώσω το λόγο στον κύριο Χριστίδη ξανά για μια σύντομη τοποθέτηση όπως του κύριο Αρβανίδη και του κύριο Καιρίδη επίσης για μια σύντομη τοποθέτηση. Ναι. Κύριε Ξενάκη, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί δεν θέλω να μπω στην ουσία του ζητήματος. Θέλω να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους από την αστυνομία. Ζω στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παύλο, μια περιοχή η οποία καθημερινά μαστίζεται από τη διακίνηση των ναρκωτικών. Επομένως, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Όποιος θέλει να δει τι πραγματικά προβλήματα υπάρχουν, μπορεί να έρθει να περπατήσουμε στο κέντρο της Αθήνας όποτε θέλει για να δει τι υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Καιρίδη, ένα σχόλιο από εσάς για να κλείσουμε. Για το θέμα αυτό, αν θέλετε. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι νούμερα θέλει από το κεφάλι του και να αναλαμβάνει την ευθύνη. Το 2020 είχαμε μεγάλη πτώση της εγκληματικότητας, κυρίως λόγω πανδημίας και εγκλεισμού μέσα. Αυτό λένε τα νούμερα. Και όλα τα υπόλοιπα είναι αστεία. Εγώ δεν σας λέω ότι οφείλεται μόνο στην καλή δουλειά μας. Οφείλεται και στο γεγονός του εγκλεισμού. Το γεγονός ότι είμαστε στα σπίτια μας, μειώθηκαν οι ληστείες και οι κλοπές. Αυτό είναι το βέβαιο και το αποδεικνύει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως η ασφάλεια του πολίτη είναι το πρωτεύον που πρέπει ένα κράτος πάντοτε να παρέχει. Για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα. Γίνανε πολλά λάθη στο παρελθόν. Ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι ένα από αυτά. Έχει καταδικαστεί η συνείδηση του κόσμου. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, από το 2017. Λοιπόν, είσαστε στις Βρυξέλλες, κρατηθείτε. Λοιπόν, φαντάστηκα ότι θα γίνει αυτό. Πρέπει να κλείσουμε. Η χώρα μας παραμένει χαμηλά στην εγκληματικότητα. Δεν πρέπει να Τέρμα, καθηγητής. Λοιπόν, κύριε. Σας ευχαριστώ, κύριε Αρβανίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο νόμος Παρασκευόπουλου. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, κύριε Χριστίδη, κύριε Καιρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις σας. Όλους σας βράδυ να είστε καλά. Ακούστε να δείτε κάτι. Χωρίς χέρι, κύριε Αρβανίτη. Η δημοκρατία δεν θέλει χέρια και κουνήματα. Λοιπόν, ακουστήκατε. Κύριε Αρβανίτη, ακουστήκατε. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, χαμηλά το χέρι στην κάμερα προκαλεί. Βγάζει λάθος συμπέρασμα ο κόσμος. Μακάρι να είχαμε άλλα 15 λεπτά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις σας. Κύριοι, παρακαλώ. Δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Συγγνώμη. Καλό σας βράδυ. Συγγνώμη, δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Θα τελειώσουμε αύριο. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά και οι τρεις σας. Θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά ακολουθούνται εσείς οι τηλεθεατές μας. Σε 2 λεπτά από τώρα.